Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Game Time. Βρισκόμαστε στα γραφεία του ΟΠΑΠ. Το Wimbledon είναι σε εξέλιξη και μαζί μου έχω τη γυναικεία φωνή του τένις. Η Μαρίζα Γεωργίτση είναι στο Game Time. Μαρίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη μας η χαρά. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ανταμώσει με τηλεοπτικά περίπου στα 5 χρόνια. Τότε που είχες έρθει και είχαμε παίξει τένις. Top spin. Top spin. Τι ωραία είχαμε περάσει. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ήταν και η πρώτη φορά που είχα πιάσει ρακέτα. Νομίζω πως ήταν η πρώτη φορά. Είχες καλή δασκάλα, σε βλέπω το πηγαίνεις μια χαρά πλέον. Τώρα στην καραντίνα το ξεκίνησα. Έτσι. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος το ξεκίνησε στην καραντίνα το τένις. Αλήθεια, αλήθεια. Αλλά είχα τις βάσεις νομίζω από τότε. Σου δώσα καλές βάσεις, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες είχαμε εδώ τον συνάδελφο και του εταιρεών σου ημισή το τηλεοπτικό, τον Γιάννη Κεφωνίδη. Δεν πήγε πολύ καλά σε αυτά που μας είπε, θέλω να σου πω. Δεν το ξέρει κανείς, δεν μας άκουσε κανείς. Δυστυχώς οι δύο Έλληνές μας στο Wimbledon, οι πρωταθλητές μας, η Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν. Mm. Αποκλείστηκαν στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Να ξεκινήσουμε από τη Μαρία, όπου ο Γιάννης μας είχε πει ότι περιμένει άμεσα να κατακτήσει κάποιο Grand Slam. Τι πήγε καλά στο Wimbledon? Δεν της βγήκε το παιχνίδι, δεν της βγήκε το πλάνο που είχε ετοιμάσει μαζί με τον προπονητή της. Μπήκε μέσα στο γήπεδο χωρίς να μπορεί να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει. Ξέρεις, δυστυχώς συμβαίνει αυτό στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι απρόβλεπτα. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με την ημέρα το συγκεκριμένο άθλημα. Η ημέρα, η καιρική συνθήκη. Ακριβώς. Τα πάντα. Αυτό που είχε προετοιμάσει δεν της βγήκε. Έκανε πάρα πολλά αβίαστα λάθη σε αντίθεση με την αντίπαλό της, η οποία έπαιξε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σχεδόν αλάνθαστο. Στο δεύτερο σετ κάτι πήγε να κάνει η Μαρία, γιατί προηγήθηκε, αλλά αυτή η αναλαμπή, αν θες, που είχε, κράτησε για λίγο. Δεν ήταν αρκετή. Δεν είχε διάρκεια. Αρκετό. Δεν είχε διάρκεια το πάρα πολύ καλό της παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο, δυστυχώς, έμεινε εκτός. Για πάμε και σε αυτό το μάτσο που έγινε πολύ σντόρο, σε αυτό του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικ Κύριο. Εντάξει, είναι γνωστοί οι χαρακτήρες και των δύο αθλητών, έτσι, ναι. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί αθλητές. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πεις, γιατί και εσύ είσαι αθλήτρια και έχεις περιγράψει άπειρους αγώνες τένις. Πόσο ρόλο τελικά παίζει αυτό το παιχνίδι της ψυχολογίας, γιατί αυτό έκανε ο κύριος απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Πόση δύναμη θέλει να το συγκρατήσει εκείνη τη στιγμή και να μείνεις προσιλωμένος στο στόχο σου που έχεις φτάσει μέχρι εκεί, έτσι, στο Wimbledon και μετά από καιρό. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν όλοι γνωρίζουμε τι εστίνει κύριος, όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο να παίζει, όχι μόνο απλά, εντάξει, είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά ο τρόπος που διαχειρίζεται καταστάσεις μέσα στο γήπεδο, ο τρόπος που διαχειρίζεται τον αντίπαλό του, σε δυσκολεύει πάρα πολύ. Και δυστυχώς ο Στέφανος έχασε την ψυχραιμία του, δεν κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την ένταση από την πλευρά του κύριου, έπεσε στη λούμπα όπως λένε. Αυτό. Και από τη στιγμή που χάνεις την ψυχραιμία στο τένις μετά έχει τελειώσει, γιατί πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος για να καταφέρεις να φτάσεις στη νίκη. Είναι μέρος του παιχνιδιού τελικά κι αυτό. Βέβαια. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Βεβαίως. Βεβαίως και είναι μέρος του παιχνιδιού και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο Στέφανος να μάθει να το διαχειρίζεται. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται από την απέναντι πλευρά δεν θα πρέπει να τον αφορά. Μίλησε και για bullying στη συνέντευξη τύπου ο Στέφανος. Διάβασα ότι είπε ότι πολλές φορές σχολίαζε τον ίδιο, σχολίαζε τα χτυπήματά του και αυτά ξέρεις πολλές φορές ο κύριος τα κάνει την ώρα της αλλαγής, την ώρα που ένας περνάει δίπλα στον άλλον. Αλλά εκεί πρέπει να κλείσει τα αυτιά σου. Δεν είναι εύκολο. Έχεις υπάρξει αθλήτρια, έχω υπάρξει και ξέρω ότι. Και νομίζω ότι συμβαίνει και σε πολλά αθλήματα. Η αλήθεια είναι έτσι. Ναι. Χωρίς να φαίνονται και πολλά στην κάμερα. Απλά ξέρεις το αντίθετο. Trash talking στο μπάσκετ αντίστοιχα. Το μπάσκετ όμως είναι ομαδικό. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις να διαχειριστείς μόνος τον εαυτό σου. Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι δύσκολο. Θέλει αυτό το mental training που λένε. Για πάμε σε αυτόν τον ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Νούρι. Ο Τζόκοβιτς και οι δύο νομίζω πέρασαν με ανατροπή στα ημιτελικά. Ακριβώς. Αλλά αυτός ο Τζόκοβιτς, τι βρίσκεται η δύναμη ο άνθρωπος. Δηλαδή γι' αυτό είναι και αυτό που είναι. Ακριβώς. Έχανε 2-0 σετ και μου είπες μάλιστα off the record ότι μόλις είδες ότι χάνει 2-0 σετ, ήσουν σίγουρη ότι θα περάσει. Ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι. Σχεδόν βέβαιη. Εντάξει, ο Σίνερ είναι ένα παιδάκι, ακόμα δεν έχει την εμπειρία αν θες να διαχειριστεί τέτοιου είδους παιχνίδια. Από την άλλη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Το μυαλό που έχουν αυτοί οι τρεις και μιλώ για τον Τζόκοβιτς, τον Ναδάλ και τον Φέντερερ. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους τρεις. Είναι αθλητικές διάνοιες. Ακριβώς. Οπότε το περίμενα. Κοίταξε, ο Νόρι παίζει εντός έδρας. Ο Νόρι είναι ένας παίκτης ο οποίος από πέρσι άρχισε να κάνει τη διαφορά. Μέχρι τότε σκέψε ότι πέρσι οι νίκες που έκανε δεν είχε κάνει σε όλη την καριέρα. Δηλαδή από πέρσι κάνει μια εκπληκτική καριέρα ο Νόρι. Σίγουρα το φαβορί είναι ο Τζόκοβιτς. Δεν το συζητάμε. Νομίζω οπουδήποτε και αν αγωνίζεται ο Τζόκοβιτς και ειδικά σε αυτή την επιφάνεια
που είναι πιο γρήγοροι, που είναι της γρήγορης επιφάνειας, είναι φαβοροί. Σίγουρα δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Παίζει ρόλο η έδρα σε αυτά, δηλαδή όντως θα έχει τον κόσμο μαζί του. Θα σου και πω. Νομίζω ότι και οι Άγγλοι έχουν καιρό, περίπου στα 5-6 χρόνια, να ακριβώς έχουν κάποιον άνθρωπο εκεί να υποστηρίξουν αθλητή. Ο τελευταίος ήταν ο Μάρεϊ. Ο Μάρεϊ. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέσα στην έδρα τους και υπάρχουν και αθλητές που κομπλάρουν στην έδρα τους. Νομίζω πως ο Νόρι ανήκει στην κατηγορία των αθλητών που τη θέλουν την έδρα. Ωραία. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Νομίζω χωρίς καμία αμφιβολία το φαβορί είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν μπορεί να μείνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο φαβορί. Αφήνεις πάντα ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό για τον Νόρι, αλλά νομίζω πως... Για αυτή τη διοργάνωση των εκπλήξεων αφήνεις ένα μικρό περιθώριο. Έτσι, έτσι. Σε περίπτωση λοιπόν, Μαρίζα μου, που ο Νόβακ Τζόκοβιτς κερδίσει, θα έχεις βοηθήσει πάρα πολύ στο να ενισχυθούν οι ακαδημίες του ΟΠΑΠ. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα από το πρόγραμμα των ακαδημιών του ΟΠΑΠ παρέχουμε αθλητικό εξοπλισμό σε 178 ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Και μέσω του Game Time, λοιπόν, σε περίπτωση που ο Τζόκοβιτς κερδίσει, θα έχεις βοηθήσει και εσύ στο να ενισχυθεί αυτός ο εξοπλισμός. Χαίρομαι πάρα πολύ και οπότε, go Novak! Ναι, νομίζω ότι τώρα για αυτό το λόγο είμαστε όλοι Τζόκοβιτς. Εάν σου έλεγα, λοιπόν, να μου πεις ποιος θεωρείς, αφού μιλήσαμε λίγο για τους άντρες, στις γυναίκες, μου είπες ότι είναι δύσκολο το να ξεχωρίσεις. Mm-hmm. Ναι. Κάποια. Δεν υπάρχει πια μια Williams όπως υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, που σε οποιοδήποτε τουρνό έβλεπες τη Williams ήξερες ότι ένα 70% η Williams θα ήταν η νικητρία. Δεν υπάρχει αυτό στις γυναίκες. Τώρα, αν θες να με ρωτήσεις ποια πιστεύω ότι θα φτάσει στον τίτλο. Θέλω να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να τολμήσεις. Θα σου πω δύο ονόματα. Θα σου πω τη Σιμώνα Χάλεπ και θα σου πω την Όνις Τζαμπέρ. Κρατήστε τα δύο ονόματα, υπογραφή Μαρίζα Γεωργίτση από κάτω, για να δούμε αν θα διαψεύσουμε τον Γιάννη Κιφωνίδη. Ναι. Μαρίζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας. Ήταν πολύ την βοήθειά σου, διότι το τένις είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχετε κάνει να το αγαπήσουμε. Όλοι οι συνάδελφοι που ασχολείστε με αυτό. Ήταν κάτι άγνωστο και μας το έχετε περάσει πάρα πολύ ωραία και λόγω του Στέφανου βεβαίως και λόγω της Μαρίας και παλαιότερα λόγω άλλων αθλητών και αθλητριών και το έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι και εξαιρετικοί άνθρωποι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μαρίζα Γεωργίτση, μας έδωσε τα φώτα της για το Wimbledon. Ευχόμαστε να βγουν όλα αυτά που είπε, μακάρι, γιατί είναι πολλαπλό το κέρδος. Ένα ακόμη Game Time έφτασε στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά.